Περισσότερες από 400 κατασχέσεις γαλακτοκομικών προϊόντων που ήδη ελέγχονται, άλλα από το Γενικό Χημείο του Κράτους για τη σύστασή τους και άλλα για τη σήμανση που φέρουν, είναι το αποτέλεσμα των έκτακτων ελέγχων που ξεκίνησαν με επίκεντρο τις ελληνοποιήσεις και την αυστηροποίηση του πλαισίου, που όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν αφήνει εκτός ελέγχου κανέναν. Στήσαμε για πρώτη φορά μηχανισμό μεικτά κλιμάκια ελεγκτικά, τόσο από τον ΕΦΕΤ, όσο από τον Αλεγό Δήμητρα, όσο και από τη Διεύθυνση Τροφίμων του Υπουργείου μας. Ζητήσαμε εγγράφο στην συνδρομή της αστυνομίας αλλά και των εισαγγελέων, το κατατόπου των εισαγγελέων, και ξεκινήσαμε μεθοδικά και οργανωμένα ελέγχους σε πολλά επίπεδα και σε πολλά μέτωπα. Από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ μέχρι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες μπήκαν στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού, ενώ μεγάλη σημασία δόθηκε σε πύλες εισόδου γάλατος, όπως η Πάτρα, η Ιγουμενίτσα ή ο Προμαχώνας, που από την έναρξη των ελέγχων, όπως σημείωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης, μειώθηκαν ως διαμαγεία στα βιτία που φτάνουν καθημερινά κατά 80%. Με το που ξεκίνησαν οι έλεγχοι, η μείωση των βιτίων φτάνει και περνά το 80%. Πού κατέληξαν αυτά τα βιτία όμως, σε συγκεκριμένες γαλακτομηχανίες? Το επόμενο στάδιο λοιπόν, είναι λοιπόν τέσσερα διαφορετικά στάδια, είναι ο έλεγχος των ισοζυγίων στις συγκεκριμένες γαλακτομηχανίες που έχει ήδη ξεκινήσει. Μετά τα γαλακτοκομικά, όπως είπε στην Κρήτη TV ο Λευτέρης Αυγενάκης, σειρά έχουν πάρει ήδη οπωροκυπευτικά είδη, ενώ άμεσα, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, ξεκινούν έκτακτοι έλεγχοι για το μέλι και το ελαιόλαδο. Είναι τα δύο επόμενα προϊόντα, τα οποία έχουμε καταγράψει πολλές περιπτώσεις ελληνοποιήσεων, εισαγωγών προϊόντων τα οποία βαφτίζονται από άλλες χώρες, τα οποία βαφτίζονται ελληνικά και προωθούνται στην ελληνική αγορά ως ντόπια προϊόντα. Θα ακολουθήσει αντίστοιχος έλεγχος και στο κρέας και βεβαίως αυτή είναι η έκτακτη έλεγχη, διότι ταυτόχρονα λειτουργεί και ο μηχανισμός των τακτικών ελέγχων. Το ίδιο ξεκάθαρος πάντως εμφανίστηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε ό,τι αφορά εκατοντάδες πρόστιμα που είχαν παγώσει από τα τέλη του 2019 και που σε καμία περίπτωση δεν θα ξεχαστούν, όπως κάποιοι νομίζουν, όπως επισήμανε, δηλώνοντας ότι τα τσουχτερά μπιλιετάκια που μέχρι στιγμής αθρηστικά ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα φτάσουν όποιος κι αν είναι ο παραλήπτης τους. Τίποτα δεν έχει ξεχαστεί. Η εντολή που έχει δοθεί είναι καμία έκπτωση σε κανέναν, όποιος κι αν είναι. Όσο κοντά κι αν είναι, όσο μακριά κι αν είναι. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία των επιλογών, μπαίνουμε στη διαδικασία της τιμωρίας, έτσι ώστε να σταλεί ένα μήνυμα καθαρό ότι αυτή η κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να χαϊδέψει κανένα. Τέλος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του οποίου, όπως τόνισε, βελτιώνεται και ενισχύεται το κυρωτικό πλαίσιο των ελέγχων, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικό σημάζεμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω. Είναι ξεκάθαρη η δέσμευσή μας απέναντι στους καταναλωτές, αλλά και απέναντι στους υγιείς και νόμιμους γαλακτοβιομηχανούς και ενδιάμεσους τυποποιητές και επεξεργαστές των προϊόντων αυτών, αλλά και στους παραγωγούς κτηνοτρόφους.